Ελάτε στην παρέα μας ξανά. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε, εδώ είμαστε. Καλό μήνα. Δεν είπαμε καλό μήνα την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί δεν ήμασταν ζωντανά μαζί, λόγω δικών μου πολύ συγκεκριμένων συγκεκριμένης περίπτωσης και ανελειμμένων υποχρεώσεων. Παρ' όλα αυτά, σας λέω 4 του μηνός, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στη Βαρβάρα, γιατί σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή οι κυρίες με το όνομα Βαρβάρα. Χρόνια σας πολλά, να είστε πάντα γερές, δυνατές, υγεία, ευτυχία και ό,τι μα ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά και όσοι έχετε σήμερα τα γενεθλιάκια σας, το ξωτάκια μου γλυκά. Να είστε περιπετειώδεις, να είστε έτσι ξέγνιαστοι, να έχετε μια ωραία ζωή και ωραίες αναμνήσεις. Γιατί για τους τοξότες οι αναμνήσεις είναι πολύ σημαντικές. Έτσι και η περιπέτεια και όλα αυτά που ζούνε. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τη σελίδα μας. Μας βλέπουν Instagram Όλγα Μάγαδου και YouTube δίκτυο, όλες οι εκπομπές μας εκεί. Και στο www.dictiotv.gr, γιατί ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πλούσια θέματα έχουμε σήμερα, όμορφα πράγματα, ωραίους καλεσμένους. Ετοιμαστείτε, πάρετε αφέψιμα, καφεδάκι, τσάι, οτιδήποτε θέλετε αυτή την ώρα. Καθίστε αναπαυτικά, εγώ είμαι εδώ για εσάς. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, βασικά τον συνεργάτη μας, τον Κυριάκο τον Ασίκογλου. Γεια σου, Κυριάκο μου, όμορφε. Γεια σου, Όλγα. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, καλά. Δεν ξέρω. Καλέ. Βάλτε τον Κυριάκο εκεί πλάνο, έχω θέμα εδώ πέρα. Βάλτε τον Κυριάκο. Δεν έχω και μόνιτορ, με μπέζεις εσύ από εκεί πέρα πάνω. Με μπέζεις, δεν πειράζει, μια οικογένεια είμαστε. Τι κάνεις, αγάπη μου? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά, πολύ καλά. Βρε Κυριάκο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Άλλαξε η εποχή, έτσι πήγαμε στο χειμώνα, έτσι. Και επίσημα χειμώνας, τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι εμένα με το που έρχεται τον Νοέμβριος, λέω χειμώνας είναι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Τυπικά και να πούμε και το τυπικό του θέματος, είμαστε πλέον στο χειμώνα, ναι. Έχουμε μπει στον πρώτο μήνα του χειμώνα. Και αρχίσαν και τα κρύα. Αρχίσαν και τα κρύα. Στην ψυχολογία μας αυτό επηρεάζει? Βεβαίως επηρεάζει, όπως και κάθε αλλαγή εποχής επηρεάζει, αλλά περισσότερο επηρεάζει ο χειμώνας και το φθινόπωρο. Βέβαια, η άνοιξη είναι που παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά ο χειμώνας επηρεάζει όσον αφορά ότι πέφτουμε περισσότερο, γιατί είναι φυσιολογικό, κλεινόμαστε στο σπίτι, άρα κλεινόμαστε και λίγο στον εαυτό μας περισσότερο. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω συχνά λόγω του κρύου, λόγω των παγετώνων, λόγω του ότι οι περισσότεροι έχουμε συνηθίσει χειμώνα να εργαζόμαστε, εννοείται, τα περισσότερες ώρες και έτσι κλεινόμαστε περισσότερο στον εαυτό μας. Αυτό όμως ανεβάζει το άγχος, πέφτουμε και σε κατάθλιψη ακόμη ή έχουμε κάποιες καταθλιπτικές στάσεις και τα χρώματα των ενδυμάτων που φορούμε και αυτά ακόμη είναι πιο σκούρα και έτσι επηρεάζει πάρα πολύ το χρώμα στην ψυχολογία και στην ψυχική μας διάθεση ή αναλόγως στην ψυχική διάθεση που έχουμε φοράμε και τα ανάλογα χρώματα. Αυτό πήγα να σου πω, ότι είναι ανάλογα, τουλάχιστον εγώ είμαι ανάλογα την ψυχική διάθεση που έχω. Δηλαδή, ναι. Αντικατοπτρίζει το πώς αισθάνομαι, αντικατοπτρίζεται στα χρώματα τα οποία φοράω. Τώρα αυτό δεν είναι καλό που λέω, ναι. Γιατί μετά ο κόσμος καταλαβαίνει και αμέσως το πώς αισθάνομαι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή, ναι. Όχι με το επαγγελματικό μου κομμάτι. Ναι. Γιατί στο επαγγελματικό μου κομμάτι μπορεί να φοράω έντονα χρώματα, αλλά να μην είμαι συναισθηματικά καλά. Ναι. Αν και θα έπρεπε και στην προσωπική σου ζωή να κάνεις το ίδιο. Εντάξει, και εσύ με τα φασολαδικά σου περίμενε ένα-ένα. Γιατί τα χρώματα επηρεάζουν την ψυχική μας διάθεση και έτσι όταν δεν είμαστε καλά και είμαστε down, είναι καλό να βάζουμε ζωντανά χρώματα και πολύχρωμα, έτσι ώστε να ανεβαίνει λίγο η διάθεσή μας. Γενικότερα τα σκουρόχρωμα δεν τα συνιστώ, δεν είμαι στη λίστα, αλλά οι ψυχολόγοι γενικότερα δεν τα συνιστούμε αυτά για να υπάρχει μια κάπως ανεβασμένη διάθεση ψυχική των ανθρώπων. Ο χειμώνας είναι όμως αυτός ο οποίος επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία μας, επηρεάζει αρνητικά τη σκέψη μας, μας οδηγεί σε αρνητικές σκέψεις και οι οποίες βέβαια και σε συνειρμούς αρνητικούς, οι οποίες βέβαια και οι οποίες συνειρμοί αυτοί ουσιαστικά είναι ανούσιοι, δεν έχουν βάση,
για να έχουμε αυτή την αρνητικότητα. Παρόλα αυτά όμως δημιουργούνται για να έχουμε πιο χαμηλή ψυχική διάθεση και να ανεβάζουμε, να ανεβαίνει το άγχος, το οποίο φυσικά δεν βοηθά πουθενά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην μας επηρεάσει τόσο πολύ? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η αλλαγή του καιρού, και στην ουσία δεν είναι η αλλαγή του καιρού, είναι όλες αυτές οι αλλαγές που είπες εσύ, ότι κλεινόμαστε πιο πολύ μέσα στο σπίτι, ότι δεν έχουμε τόσες δραστηριότητες, νυχτώνει και πιο νωρίς, έτσι, ναι. Αυτό δεν το είπαμε, που ναι. Νομίζω συμβάλλει και αυτό, επηρεάζει. Ναι, επηρεάζει. Ναι. Το κρύο, βέβαια, κρύο καιρός για δύο, λέω εγώ τώρα. Ναι. Δίνω τα μηνύματά μου. Όποιος, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όχι, βρε παιδιά. Όχι, καιρός για δύο, μόνο. Λοιπόν, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό? Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να βγαίνουμε πάρα πολύ έξω λόγω του καιρού και λόγω του κρύου, αλλά θα πρέπει κάθε μέρα τουλάχιστον για 10 λεπτά να κάνουμε ένα περίπατο. Θα πρέπει τουλάχιστον για 10-15 λεπτά να βγούμε να πάμε κάπου, να φύγουμε από το σπίτι ή από τη δουλειά, ή φεύγοντας από τη δουλειά, πηγαίνοντας για το σπίτι, να κάνουμε ένα περίπατο, έτσι ώστε να νιώσουμε λίγο διαφορετικά και να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Το παν είναι να βάζουμε καινούργιες παραστάσεις ή να μην κάνουμε αυτό που κάνουμε καθημερινά, έστω και να αλλάζουμε ένα δρόμο από εκεί που πάμε για το σπίτι μας ή καθώς πηγαίνουμε για τη δουλειά μας, να αλλάζουμε ένα δρόμο, να κάνουμε και λίγο πιο μακριά για να αλλάξουμε αυτές τις παραστάσεις, αλλάζει και η ψυχική μας διάθεση που τις περισσότερες φορές δεν το καταλαβαίνουμε καν, αλλά νιώθουμε την επόμενη μέρα καλύτερα και νιώθουμε πιο αναπτυρωμένο και το ηθικό μας. Και φυσικά έχουμε θετικές σκέψεις περισσότερες. Και κάτι τελευταίο, οι δραστηριότητες, δηλαδή να βάλουμε περισσότερες δραστηριότητες στην καθημερινότητά μας. Ναι. Ίσως το καλοκαίρι να μην έχουμε τόσες. Πρέπει το χειμώνα να έχουμε δραστηριότητες, το γυμναστήριο ωφελεί. Μια άλλη δραστηριότητα που την υποτιμούν πολλοί είναι ένας καφές. Να πιεις ένα καφέ. Πιστεύουν ότι είναι ανούσιο να πιεις καφέ με κάποιον, ενώ είναι το πιο επικοδομητικό για να επικοινωνήσεις και να επικοινωνήσεις και να πεις πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με οποιαδήποτε σοβαρότητα. Έτσι. Ας μην είναι σοβαρά. Τότε είναι που κάνουμε κάτι πολύ επικοδομητικό για τον εγκέφαλό μας. Ότι τον δίνουμε κουράγιο και δίνουμε θετικές σκέψεις και παράγει θετικές σκέψεις μετά. Άρα θα βγάλουμε και το χειμώνα πάρα πολύ καλά. Οπότε εβδομαδιαίως θα πίνουμε έναν καφέ, Κυριάκο, έτσι? Πρέπει, ναι. Όχι, εδώ είναι δουλειά, άλλο αυτό. Επιβάλλεται μαζί έναν καφέ. Έφυγε το ένα κομμάτι, εντάξει. Έγινε, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Θέλω λίγο να κοιμανθεί η συζήτησή μας στα Χριστούγεννα, στο στολισμό, πώς επηρεάζεται την ψυχολογία μας, τι να κάνουμε. Ναι. Πώς να περάσουμε καλά τα Χριστούγεννα, μοναχικά, οικογενειακά κτλ. Ξέρεις, είναι... Να τα περάσουμε μόνο καλά. Μόνο καλά να τα περάσουμε, ειλικρινά, ναι. Μόνο καλά να τα περάσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά. Να είσαι καλά. Φιλάκια, αγαπημένοι μας ψυχολόγοι. Και εμείς θα πάμε τώρα στην... Πού να πάω, Στέλιο, να πάω πρώτα στην εταιρεία Βογιατζόπουλος, εκεί στους αγαπημένους μου ανθρώπους, στο inmyhome.gr, το site τους, όπου και από εκεί μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας και εκεί μπορείτε να δείτε όλα μα όλα τα είδη που έχουν, έπιπλα, είδη υγιεινής, τα πάντα, κουζίνα. Είναι ό,τι μπορεί, πίνακες ζωγραφικής, έχουν τα πάντα. Μπορείτε να μπείτε, να περιηγηθείτε, να παραγγείλετε. Φυσικό κατάστημα εννοείται, εδώ στις Σέρες. Καθώς επίσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στους ανθρώπους αυτούς, γιατί και φέτος έχουν επιμεληθεί τα στούντιο, τόσο το δικό μου, όσο και της αγαπημένης μας κυρίας Στέλλας, η οποία είναι καθημερινά μαζί μας, από τις 4 έως τις 5, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τα κρεβάτια τους και τα στρώματά τους και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια. Γεια σας, αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα έχω επισκεφτεί την εταιρεία Βογιατζόπουλος για έναν και μόνο λόγο. Θέλω να σας δείξω τα δύο best seller ντυμένα κρεβάτια της εταιρείας. Νιου Γιόρκ και Μπαρτσελόνα. Αυτά είναι τα δύο κρεβάτια best seller της εταιρείας Βογιατζόπουλος. Είναι ελληνικής κατασκευής και μπορείτε να το δημιουργήσετε και να τα κατασκευάσετε σε οποιαδήποτε διάσταση θέλετε εσείς, με τη δυνατότητα επιλογής 7 χρωμάτων. Πρόκειται για δύο κρεβάτια τα οποία έχουν πάρα πολύ στιβαρή κατασκευή. Το στρώμα στηρίζεται σε τάβλη
ή σελάτης ή εναλλακτικά σε ορθοπαιδικό μεταλλικό τελάρο. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να γίνει και με ανακλινόμενο μπαούλο, όπου θα δημιουργήσετε έναν εξτρά αποθηκευτικό χώρο στο σπίτι σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυσικό κατάστημα Βογιατζόπουλος, καθώς επίσης και να μπείτε στο site της εταιρείας inmyhome.gr, ενώ μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2310 35 350. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε στο Εξτάν Μπεμπέ, παιδιά. Και οι άνθρωποι του Εξτάν Μπεμπέ, η Χριστίνα Ιεροπούλου, οι συνεργάτες της, ετοιμάζουν καθημερινά φοβερά βίντεο. Βίντεο τα οποία είναι διαφορετικά, βίντεο τα οποία μας ενημερώνουν, αλλά μας κάνουν να περνάμε και όμορφα, μας κάνουν έτσι να ψυχαγωγούμαστε κιόλας, πέρα το ότι μας ενημερώνουν για τις νέες παραλαβές, για τις χριστουγεννιάτικες, για τα χριστουγεννιάτικα προϊόντα τα οποία έρχονται σε φορμάκια, φορεματάκια, επίσημα ρουχάκια κτλ. Οτιδήποτε υπάρχει εκεί στο Εξτάν Μπεμπέ και γύρω από αυτό μας ενημερώνουν αυτά τα βιντεάκια, αλλά μας κάνουν να περνάμε, είναι και πάρα πολύ έτσι χαρούμενα. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, να σου δημιουργούν όμορφα συναισθήματα, πράγματα που βλέπεις. Η Χριστίνα λοιπόν και τα παιδιά εκεί μας στέλνουν πολλά βιντεάκια και εμείς με μεγάλη μας χαρά θέλουμε να σας τα δείχνουμε και μέσω της εκπομπής μας. Πάμε να δούμε πώς γίνονται οι παραλαβές, Στέλιο μου, έτσι. Τώρα που έχει έρθει η παραλαβή, τι θα έλεγες να δείξουμε στον κόσμο όλη τη διαδικασία? Πολύ ωραία ιδέα. Πάμε. Από εδώ είναι τα γραφεία μας, περάστε. 3, 4, 5, 6. Δες και από εκεί λίγο. 7, 8, 9, 10 κούτες. Είναι από διαφορετικούς προμηθευτές, οπότε πάμε να ανοίξουμε μία. Πολύ μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Κάτι μου λέει ότι έχει guest προϊόντα. Mm-hmm. Πολύ σωστά, είπανε και άλλες σαντούλες. Wow. Πώς τη βλέπεις? Τέλεια. Έχει και μοβ, έχει και μαύρο. Είναι όλα ίδιος κωδικός. Για να δούμε τι άλλο έχει έρθει. Για να δούμε και εδώ. Αυτές είναι φόρμες εξόδου, φόρμες guest. Εδώ τώρα στο τιμολόγιο γράφει και τα μεγέθη και τους κωδικούς. Οπότε εμείς τι κάνουμε? Τσεκάρουμε αν έχουν έρθει όλα τα προϊόντα. Στη συνέχεια γράφουμε μια δική μας περιγραφή. Δίνουμε αυτό το χαρτί που τα έχουμε ελέγξει όλα και τα έχουμε γράψει στη μένια και τα καταχωρούμε στον υπολογιστή. Έχουμε βγάλει όμως ήδη από ένα δείγμα για να ανέβει φωτογραφία στο e-shop. Οπότε θα γίνει φωτογράφηση πρώτα. Τη διαδικασία που σας είχαμε δείξει. Μια ομοιομορφία. Το προϊόν έχει πάνω το καρτελάκι. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την τιμή που μας δίνει η εταιρεία. Οπότε πάμε να βγάλουμε τα καρτελάκια. Αυτός είναι ο θερμικός εκτυπωτής που βγάζει τις ετικέτες. Και πάμε να κάνουμε ένα τεστ. Ανάλογα το προϊόν και τον κωδικό του, κολλάμε τα καρτελάκια. Εφόσον τελειώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, αυτά πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στην αποθήκη μας. Για πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Σε αυτό το σημείο βλέπετε το καρτελάκι μας. Έχουμε οργανώσει έτσι την αποθήκη μας, ώστε να βρίσκουμε εύκολα και γρήγορα τα ρούχα που χρειαζόμαστε. Και τι εννοούμε με αυτό? Τα έχουμε κατά νούμερο. Όλα τα εξάρια, τα πεντάρια και ούτω καθεξής. Και εδώ τα έχουμε με νουμεράκια. Οπότε όλη η αποθήκη μας είναι μηχανογραφημένη. Όλα τα προϊόντα έχουν τον κωδικό τους και την τιμή τους, έτσι ώστε να διευκολύνουμε λίγο τη δουλειά μας. Γράψτε μας σε σχόλιο αν σας αρέσουν τέτοιου τύπου βίντεο για να κάνουμε πιο συχνά. Εδώ είμαστε και με βλέπετε να γελάω, γιατί backstage είναι η Όλη. Η Όλη είναι καθημερινά εδώ, κάθε φορά. Και αρχισυνταξία πλέον, έχει αναβαθμιστεί εδώ το κορίτσι μου, πέρα από make-up artist, πέρα από από τις πιο στενές μου συνεργάτητες, έχει αναλάβει και χρέη αρχισυνταξίας μαζί με τον σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης μου τιμή στην αρχισυνταξία. Στέλια μου, σας βλέπω μαζί σε λίγο πάνω στο control. Λοιπόν, πάμε σε όμορφα και ευχάριστα πράγματα. Πάμε στον Πρωτέα Σερών, που έρχεται πάλι με διακρίσεις, με μετάλλια, στο 14ο τουρνουά, Open τουρνουά, το οποίο διεξήχθη το Σαββατοκύριακο. Και τα πήγαν τα παιδιά και χάλκινα, έφεραν και διακρίσεις, έφεραν και ωραία διάθεση είχανε και πολύ καλά τα πήγανε. Καλησπέρα Παναγιώτη μου. Γεια σου Όλγα. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα στους τηλεθεντές, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την ομάδα όλοι, αξίζουν τα συγχαρητήρια και η συνοδήποτα και ο Βασίλης ο Μαυρίδης και εγώ που συνοδεύσαμε την ομάδα αυτά και κάποιοι γονείς που ήρθανε. Όντως υπήρξε, κατεβήκαμε την Παρασκευή, ζήγηση, σε αυτό το κύριο συμμετείχανε 5 παιδιά. Πού έγινε το τουρνουά, γιατί δεν το ανέφερα, στη Σόφια, έτσι. Σόφια της Βουλγαρίας, Χερέγια λεγόταν αυτό το τουρνουά. Ένα τουρνουά το οποίο έχει συμμετοχή από τα Βαλκάνια χώρα. Βαλκανικό δηλαδή. Βαλκάνια, περισσότερα βαλκανικές χώρες συμμετέχουν περισσότερο. Σκοπός μας ήταν πάλι, είπαμε, θέλουμε εμπειρίες, τα παιδιά θέλουν
σιγά σιγά να κτίσουν την αυτοπεποίθησή τους, να καταλάβουν ότι είναι ικανά, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και μόνο με βιωματικές και αγωνιστικές εμπειρίες μπορούμε να ανεβούμε επίπεδο και σιγά σιγά για να πρωταγωνιστήσουν. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες κάποια στιγμή που θα δείξουμε έτσι μια μικρή γεύση να πάρουμε από αυτό το τουρνουά και την εμφάνιση των παιδιών, ναι. Στο συγκεκριμένο τουρνουά. Χερέια. Χερέια το ονομάζει αυτό το τουρνουά. Είναι το 14η χρονιά στην γείτονη χώρα. Έχει γίνει θεσμός έτσι, 14 χρόνια. Αυτό ναι, έγινε θεσμός. Πάμε και εμείς συχνά γιατί είναι και κοντά. Και ευκαιρία και τα παιδιά. Και μεγάλος θεσμός. Και μεγάλος, 1200 αθλητές συμμετείχαν από όλες τις κατηγορίες. Και ο δικός μας ο σύλλογος συμμετείχε με 5 αθλητές, όπως είπαμε. Φέραμε ένα σημαίνιο με τον Χατζηραπίδη του Θωμά στο Β' κλάσ, γιατί έχει και επίπεδα έχρωμων ζωνών και μαύρων ζωνών. Βγήκε δεύτερη θέση. Και δύο παιδιά που είναι ήδη στην αγωνιστική ομάδα και αυτά κάνουν τον αγώνα του, η Λαδοπούλου Αναστασία που την είχα φέρει και στο παρελθόν, στις Νεάνιδες κατέλαβε την τρίτη θέση. Και ο Θεοδουλίδης ο Άγγελος, επίσης πρωτοεφανιζόμενος και αρχίζει και μπράβο. Τα μηνύματα είναι θετικά, γιατί μας έφερε ένα μετάλλιο που αρχίζουμε και αισιοδοξούμε για τον αθλητή. Και τι ηλικίες? Οι ηλικίες ήταν από μικρά παιδάκια, 13, 12 γεννημένα, 12, δηλαδή 12χρονα μέχρι 18χρονα. Από 12 χρόνια δηλαδή μέχρι 18 ναι, ήτανε. Ναι, έχει παιδων που είναι 12 χρονών. Παιδων εφήβων. Παιδων και εφήβων. Είδες που τα έχω μάθει. Άμα δεις, ναι, τόσες φορές που τα λέω, λογικό είναι να τα μάθεις. Δεν έπρεπε να το πεις έτσι, έπρεπε να πεις ότι σου έχω κάνει έκτακτα μαθήματα. Ναι. Ωραία, όλα καλά, τα παιδιά ήτανε και ευχαριστημένα, οι εμπειρίες. Ήρθαν και παιδιά που πρώτη τους εμπειρία ήταν, μπορεί να μην πήγαν καλά, όμως αγωνιστήκαν, όπως η Γεωργιάδου, η Αναστασία και η Μπατζόνη, η Κωνσταντίνα. Δεν φέραν κάποια διάκριση, αλλά η εμπειρία και μόνο που μπήκαν σε αυτό το τερέν, με ξένα παιδάκια, με πολύ κόσμο να ανταγωνιστούν, κάναν το πρώτο τους βήμα. Ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Νομίζω σιγά σιγά κλείνει και η χρονιά με τους καλύτερους Ιωνούς. Έχουμε άλλο ένα πρωτάθλημα του Βορείου Ελλάδος της Ένωσης που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, Δευτέρα έχουμε πολλά να πούμε. Ένα τελευταίο δηλαδή πρωτάθλημα για αυτή τη σεζόν, για τη χειμερινή σεζόν. Και μετά είναι αυτό που ξέρεις πολύ καλά, που θα είσαι καλεσμένη και εννοείται θα μας παρουσιάσεις. Ωραία, εννοείται και είναι μεγάλη μου χαρά. Στέλιο μου, αν μπορείς να δείξεις πάλι την αφίσα που έδειξες πριν, που έχουμε την αφίσα της Μπράβο Άρη Σκηνοθετάρων. Κάνουμε το χορό, ο σύλλογος που μετά από πολλά χρόνια κάνουμε χορό. Ένας χορός ο οποίος έχει μια μεγάλη σημασία γιατί είναι επαιτειακός. Mm-hmm. Κλείνει τα 30 χρόνια ο σύλλογος, από την ίδρυση του 1993 που ιδρύθηκε. Και πρωτοξεκινήσαμε κι εμείς σαν αθλητές και δημιουργήσαμε αυτό το σύλλογο. Και έχουμε καλεσμένο και τον Μιχάλη τον Μουρούτσι στον Ολυμπιονίκη το μεσημέρι. Τα παιδιά θα κάνουμε επιδείξεις, θα δώσουμε δώρα σε όλα τα παιδιά που θα έρθουν στην εκδήλωση αυτήν. Θα έχει το μενού, θα έχει χορό, θα έχει διασκέδαση. Πιστεύω να περάσουμε ένα ωραίο μεσημεριανό. Θα το συνδυάσουν οι γονείς. Εγώ θα παρουσιάσω την εκδήλωση. Εννοείται να μας κάνεις την τιμή να μας παρουσιάσεις την εκδήλωση, γιατί έχεις μάθει αρκετά πάνω στο ταεκβοντό. Οπότε δεν σου είναι δύσκολο. Σε λίγο θα κάνω και θα παρουσιάζω και. Πάρε και η μαύρη ζώνη η Όλγα κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, όλα καλά. Καλούμε τον κόσμο να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας που μας βοήθησαν για αυτή την εκδήλωση. Να πάνε όλα καλά για να περάσουν μια ωραία Κυριακή μεσημέρι. Και να απολαύσουν τα παιδάκια τους, θα βραβεύσουμε και τους καλύτερους αθλητές που όσοι διεπρέψανε και φέραν διακρίσεις τόσο από τα πανελλήνια πρωταθλήματα και όσο από τα πρωταθλήματα Βορείου Ελλάδος, θα τους κάνει ο σύλλογος μια τιμητική βράβευση. Και πιστεύω ότι όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα πολύ ωραίο κλίμα, οικογενειακό, και γιατί έπεται συνέχεια, ο δρόμος είναι δύσκολος, μακρύς, επίπονος, θέλει δουλειά. Συνεχόμενη προσπάθεια, προετοιμασία. Συγγνώμη για τη φωνή μου, επειδή είχαμε λόγω στους αγώνες. Φωνάζατε πολύ στους αγώνες. Έδινες έτσι
ενέργεια στους... Ένα ως coach τώρα πρέπει να φωνάζει, να λες και κάποιες οδηγίες στην καρέκλα, ενώ αγωνίζει το αθλητής. Μήπως και του ξυπνήσεις, γιατί τα παιδιά... σημαντική όθηση. Τα παιδιά χρειάζονται τη φωνή και επειδή υπάρχει φασαρία από τις κερκίδες, φωνάζουμε λίγο παραπάνω και με αποτέλεσμα η φωνή μας, η φωνή μου βράχνιασε. Αλλά δεν με πειράζει, συνήθισε αυτό το mood, αυτό τον τρόπο όπως οι coach ξέρουν. Σκοπός μας είναι τα παιδιά να πάρουν αυτό που τους αξίζει, να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους, να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους, να ξεπεράσουν το άγχος, γιατί πιστεύω ότι ένα μεγάλο σημαντικό μέρος όλων των αθλητών, σε όλα τα αθλήματα, είναι να διαχειριστούν το άγχος. Έτσι ακριβώς, το άγχος είναι το θέμα, να διαχειριστεί, αλλά έχουν εσάς να τους καθοδηγείτε τόσο προπονητικά, όσο και στο θέμα της ενέργειας και του άγχους. Τα λέμε τη Δευτέρα, καλή επιτυχία το Σαββατοκύριακο στους τελευταίους σας αγώνες για το 2023, συγγνώμη, με μετάλλια, με προκρίσεις, με τις καλύτερες επιδόσεις να επιστρέψετε. Ευχαριστούμε όλα. Εμείς τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά μας και πάμε στο κομμάτι της ομορφιάς, πάμε στο κομμάτι της ένδυσης. Έχω ετοιμάσει ακόμη ένα ωραίο βίντεο με τις νέες παραλαβές, νομίζω, στο Extant Bebe που έχουν έρθει τώρα και συνεχίζουν να έρχονται και για τα Χριστούγεννα. Τι βελούδινες φόρμες έχουν έρθει, τι επίσημα φορέματα με στρας, με χρώματα χρυσά κτλ. Κουστούμια εντυπωσιακά για τους μικρούς κυρίους. Τα πάντα στο Extant Bebe. Πάμε να δούμε τις νέες παραλαβές. Είναι ευκαιρία να πάμε μέσα γιατί τα παιδιά έχουν χωρίσει από τις νέες παραλαβές όλα τα προϊόντα από ένα κομμάτι. Αυτά που θα δείτε τώρα δεν έχουν ανέβει στο site αλλά θα ανέβουν αύριο. Να ξεκινήσουμε. Πάμε. Από ό,τι βλέπω εδώ, όλα τα προϊόντα είναι της εταιρείας Original Marines. Η εταιρεία Original Marines, να σας δείξω και το λογότυπο, ιδρύθηκε το 1983 στην Ιταλία. Η ποιότητά τους πραγματικά δεν υπάρχει, όπως και το πατρόν. Δηλαδή, στρώνουν τέλεια. Εάν βαθμολογήσουμε την ποιότητα και την τιμή, θα βάζα 10. Άριστα. Εγώ προσωπικά δεν έχω πιάσει πιο ωραίο κοτλέ στη ζωή μου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το χειμώνα. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει και πολύ ωραία αξεσουάρ, τα οποία είναι σε πολύ normal τιμές. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και πιο οικονομικά τσαντάκια, αλλά έχουν πολύ καλή τιμή. Και άλλα αξεσουάρ όπως αυτάκια, γάντια, σκουφάκια. Wow, δείτε λίγο αυτό το φόρεμα με την παγέτα. Πόσο γιορτινό και πόσο φοβερό χρώμα. Το μέγεθος καλύπτει μέχρι και 14 νούμερο. Τι άλλο έχουμε εδώ, τι άλλο. Εσείς έχετε δει φόρμα για κοριτσάκι με στρασάκια. Φανταστικό βαμβακερό ύφασμα. Πραγματικά αξίζει το κάθε ευρώ. Τι είναι αυτό, crop top μπλουζάκι με τούλι στο κάτω μέρος. Και άλλα γαντάκια και βρεφικά και παιδικά. Τώρα εδώ θα πάθετε σοκ. Το απόλυτο jean jacket της Mini. Εδώ τώρα γίνεται χαμός. Γούνινες λεπτομέρειες, φούξια κουμπιά, πανέμορφα label, παγέτες και γενικότερα ένα jean υπερπαραγωγή. Τελικά δεν έχει μόνο original marine αυτή η παραλαβή, έχει και ρούχα guest. Καθημερινό φορεματάκι, ωραία επιλογή και για δώρο στα 30 ευρώ. Φούτερ φόρεμα με βρακάκι. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι σας έχουμε για τα Χριστούγεννα. Και λέω για τα Χριστούγεννα γιατί το κόκκινο είναι γιορτινό χρώμα. Μαζί με την υπέροχη φουφουλίτσα που έχει κουμπάκια στο κάτω μέρος, παίρνεις δώρο και τη σακούλα της Guess. Είναι η συσκευασία του. Έλα λίγο κοντά Παναγιώτη. Βρεφικό σετάκι, φοβερό για δώρο. Πάρα πολύ πρακτικό, αποτελείται από κορμάκι, ζακετούλα, καπιτονέ και παντελόνι φόρμα. Δώρο η σακουλίτσα, από ό,τι βλέπω βγαίνει και σε μπες και σε ροζ. Καλά εδώ τώρα. Φόρμα εξόδου, χρυσή, με γούνινη επένδυση. Δείτε εδώ λεπτομέρειες στο φερμουάρ. Δείτε πόσο ζεστό και χοντρό. Τι να πω εγώ τώρα γι' αυτό. Έχει και γαντάκια αποσπόμενα. Θα τελειώσω με τα Guess Accessoire. Παιδική ζωνούλα της εταιρείας Guess. Έχει το μεταλλικό G μπροστά και γύρω-γύρω είναι όλο το logo της εταιρείας. Το παραλαμβάνετε σε αυτή τη συσκευασία. Και είναι ωραίο δωράκι και αυτό. Δείτε το. Δείτε και αυτό το χρώμα. Εντάξει, τώρα είναι όλα ένα και ένα. Η συγκεκριμένη την έχω πάρει και για εμένα σε μαύρη. Τώρα όμως έχει έρθει αυτό το backpack και σε ροζ και σε lime. Και φανταστείτε όλα αυτά ακόμη δεν τα έχουμε ανοίξει. Φανταστείτε τι θα έρθει στο Extant Bebe φέτος το χειμώνα. Επιστρέψαμε και μετά από τα πολύ ενδιαφέροντα και όμορφα πράγματα που είδαμε στην πορεία της εκπομπής μας, πάμε να κλείσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα και αξιόλογη γυναίκα, η οποία έχει δημιουργήσει ένα τραγούδι
το οποίο αφορά την τεχνολογία, αφορά την νέα πραγματικότητα που βιώνουμε, μικρή και μεγάλη, αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, τον τρόπο αυτόν με τον οποίο πλέον κινούμαστε οι περισσότεροι. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν την Πόπη Βάθη, η οποία βρίσκεται Αθηνά. Γεια σου Πόπη μου, είσαι Αθηνά? Ζω και εργάζομαι στην Αθήνα, είμαι σε ένα μεγάλο ιδιωτικό σχολείο και επίσης γράφω τα κομμάτια μου, τα οποία ακούτε στο YouTube όπως το εφαρμογές. Έχω σπουδάσει μουσικό, έχω κάνει μετεκπαίδευση στο Βέλγιο και ασχολούμαι τώρα με τη σύνθεση και αυτή είναι η τρίτη μου προσπάθεια στο εφαρμογές. Είναι ένα τραγούδι που είναι κοινωνικό. Αφορά τη νέα ζωή, αφορά τη νέα μας πραγματικότητα, αφορά το πώς εξελίσσεται η ζωή μας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Με απασχολούσε πάρα πολύ το πνεύμα της εποχής που όλοι ζούμε και ο γρήγορος ρυθμός ζωής που ακόμα η προσπάθεια του να ερωτευτούμε ή να γνωρίσουμε πολλές φορές γίνεται μέσα από τις εφαρμογές. Οπότε θέλησα να καταγράψω αυτό μου τον προβληματισμό, αλλά και ταυτόχρονα να βάλω ένα δίλημα, δηλαδή κατά πόσο πραγματικά μπορούμε να κάνουμε μία γνωριμία μέσα από το ίντερνετ και τα κομπιούτερ και τις εφαρμογές. Γιατί γράφω σε ένα στίχο, λέω ότι και όταν αυτό τελειώσει πάλι μένουμε μόνοι. Όταν η προσπάθεια να γνωρίσουμε κάποιον την κάνουμε μέσα από το κομπιούτερ, μετά ξαναμένουμε μόνοι όταν κλείσουμε το κομπιούτερ. Άρα κατά πόσο είναι εφικτό όλο αυτό, θα συμβεί. Είναι όμως μία νέα πραγματικότητα, είναι μία η νέα εποχή στην οποία εξοικειωνόμαστε. Σίγουρα είναι η εποχή η οποία όλοι ζούμε, γιατί όπως επαναλαμβάνω ζούμε σε γρήγορους ρυθμούς και πολλές φορές πια δεν υπάρχει αυτό που παλιά κάναμε να βγούμε να πιούμε ένα ποτό που παλιότερα λέγαμε πάμε να πιούμε ένα ποτό να γνωριστούμε. Οπότε είναι ο εύκολος τρόπος μέσω της χρήσης των κομπιούτερ να κάνουμε μια γνωριμία. Πάρα πολύ σημαντικό. Εσύ είσαι η δημιουργός του συγκεκριμένου τραγουδιού, ο ερμηνευτής είναι τενόρος νομίζω. Ο ερμηνευτής είναι ο τενόρος Μάνος Κοπώνης. Εγώ έχω γράψει τους στίχους και τη μουσική και ήθελα να δώσω λίγο και το κλασικό στοιχείο που έχει η φωνή του και το μοντέρνο στοιχείο μέσα από τον ηλεκτρονικό ήχο που βάζω στο κομμάτι. Μάλιστα, πότε παρακολουθείς μια στοιχεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να το αγαπήσει ο κόσμος, να του αρέσει και να ακουστεί. Γιατί νομίζω είναι ένα κομμάτι που μας αφορά όλους λόγω του ότι προβληματίζει την εποχή που ζούμε. Έτσι ακριβώς. Πόπη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη. Δεν σε ακούω καλά, λίγο χάνεται ο ήχος. Αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή τη σου τη συνέντευξη. Περιμένουμε και άλλα τραγούδια από εσένα. Ναι, τα Χριστούγεννα θα κυκλοφορήσουν άλλα τρία τραγούδια. Χριστουγεννιάτικα? Όχι, σε διαφορετικό στήριγμα από εφαρμογές, αλλά πάλι μοντέρνα. Ναι, δεν θα είναι χριστουγεννιάτικα εννοώ. Όχι, δεν είναι. Καλοτάξιδα να είναι. Ερμηνευτές. Θα είναι μια νέα κοπέλα, Αθηνά λέγεται, η οποία είναι και ηθοποιός και τραγουδίστρια. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάλι με κοινωνικά ζητήματα, θα θίγει κοινωνικά θέματα ή θα είναι ναι. Έτσι. Το ένα είναι το πάντα το οποίο μιλάει για τον έρωτα ότι δεν κρατάει για πάντα, ότι τίποτα κρατάει για πάντα στην ουσία. Το άλλο είναι ο έρωτας που είναι λίγο ρομαντικός και ζητάει να επιστρέψει ο σύντροφος στην κοπέλα αυτή. Και το τρίτο έχει να κάνει με το χρόνο, με απασχολεί ο χρόνος που περνάει γρήγορα. Τι όμορφα ζητήματα, ειδικά ο χρόνος που περνάει νομίζω λίγο πολύ. Όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι ή όλοι έχουμε, το έχουμε σκεφτεί ανάλογα την ηλικία που διανύουμε. Λίγο πιο μικρή απλά το σκεφτόμαστε. Λίγο πιο μεγάλοι έρχομαστε αντιμέτωποι με το ότι ο χρόνος περνάει και περνάει σαν νεράκι. Απλά να περνάει καλά έτσι δεν είναι μωρέ Πόπη μου. Πρέπει είναι και εκεί λέω άρε χρόνο πώς περνάς το ρολόι να κοιτάς. Δεν σου είναι φυλακή τον καρμό μια συσκευή και το συνεχίζω και προβληματίζω τον κόσμο για τον χρόνο που περνάει. Σαν νεράκι όπως το είπατε. Σαν νεράκι να περνάει ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε γλυκύτατη, τα τραγούδια σου είναι αριστουργήματα, θίγουν ωραία θέματα. Εύχομαι να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ το Μοσχέρι και εσάς προσωπικά. Αγαπώ πάρα πολύ την Βόρεια Ελλάδα και εύχομαι να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να δω στην τηλεόραση και εσάς προσωπικά. Έχεις πολύ ωραίο, πολύ ωραία ενέργεια, ειλικρινά. Είσαι καλλιτέχνης, φαίνεται, γιατί οι καλλιτέχνες έχουν αυτή την πολύ θετική ενέργεια που πηγάζει από μέσα τους, άλλωστε γι' αυτό γράφουν κιόλας τόσο όμορφα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ, να έχεις καλές γιορτές και θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, καλώς σας βράδυ, να είστε καλά. Στέλιο μου, τι θες να κάνουμε, θες να κλείσουμε με το τραγούδι Εφαρμογές? Και δεν θα το τραγούδι, στο τέλος να κλείσουμε έτσι. Εντάξει, το ακούγαμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οπότε θα το ακούσουμε και στην επόμενη μας εκπομπή, γιατί πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι θα ξεκινήσουμε την Τετάρτη. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Εκστάν Μπεμπέ. Έχουμε κι άλλο θέμα ετοιμάσει εκεί, με ό,τι συμβαίνει, πολύ αστεία και ωραία βιντεάκια τα οποία ετοιμάζουν εκεί τα παιδιά με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Λοιπόν, να είστε καλά, φίλια πολλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη. Ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων, νομίζω με τη Μαρία Νάβαλη σήμερα, με την εξαιρετική Μαρία Νάβαλη, η οποία πήρε και το πτυχίο της κιόλας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μας. Μαράκι μου, συγχαρητήρια, δίνεις έτσι πολύ δυνατά μηνύματα. Πάντα και ως δημοσιογράφος αλλά και ως άνθρωπος. Λοιπόν, εμείς τα λέμε την Τετάρτη. Για πολλά να είστε καλά, αγάπες μου. Γεια σας. Αλλά δεν ξέρετε ότι οι κυρίες προηγούνται. Κυρία μου, εγώ ήρθα πρώτος. Τι συνέβη? Ένας ανυπόμονος εδώ κύριος, νομίζω ότι το μαγαζί είναι δικό του και μπαίνει. Περάστε πρώτα εγώ. Παίρνε εσύ, κυρία μου, γιατί δεν θα βγάλω άκρη, μου φαίνεται. Παρακαλώ. Θέλω χριστουγεννιάτικα σετάκια που έχετε με μείον 50% για τρίδημο κοριτσάκια. Για του Βαγγέλη του Καράμπελα τις τρίδημες. Πού τον ξέρεις εσύ το Βαγγέλη? Αδερφός μου είναι. Μη μου πεις ότι σωμάκης. Εσύ ποια είσαι? Είμαι εξαδέρφη της κουμπάρας της συνυφάδας της. Η Καλλιόπη. Ναι. Με συγχωρείς πάρα πολύ, Καλλιοπίτσα μου. Τελικά ποιον να εξυπηρετήσω? Παίρνε εσύ, Μάκη. Όχι, σε παρακαλώ, Καλλιόπιτσα. Μάκη, δεν το συζητώ. Όχι, όχι, εσύ. Άντε, εσύ παίρνα. Όχι, εσύ παίρνα. Θέλετε τρία χριστουγεννιάτικα φορέματα κι εσείς και τρία εσείς? Έχουν εκτός μέχρι και 50%. Με ένα νοικοφύλι και διάθεση καλή.